Έτοιμο για ένταξη στο νέο ΠΕΠ είναι το κτίριο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Πιθανότατα θα αποτελέσει εργογέφυρα μεταξύ δύο χρηματοδοτικών εργαλείων, ώστε να ολοκληρωθεί μέχρι το 2020. Σε ό,τι αφορά στην Πανεπιστημίου Πολυδυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, όπως γνωρίζετε, όπως είπαμε και σε προηγούμενη συνάντησή μας, οι μελέτες έχουν παραδοθεί και είναι έτοιμες οι μελέτες εφαρμογής για το έργο αυτό. Όλες οι αδειοδοτικές διαδικασίες και οι εγκρίσεις έχουν εκδοθεί. Έχει πλήρη ωριμότητα το έργο για ένταξη στο νέο ΠΕΠ. Ήδη οι υπηρεσίες της περιφέρειας, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Έδρας της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας υπέβαλε το έργο για ένταξη στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας. Και εκτιμώ ότι στο αμέσως προσεχές διάστημα θα προχωρήσει η διαδικασία της αξιολόγησης προκειμένου να μπορεί να ενταχθεί στο τρέχον ΠΕΠ και να αποτελέσει έργο γέφυρα πιθανά για το νέο ΠΕΠ, το οποίο θα ακολουθήσει και έχει διάρκεια εφαρμογής 2014-2020. Ουδεμία θεσμική εκκρεμότητα υπάρχει πλέον στο έργο. Ακόμα και οι εγκρίσεις δόμησης έχουν εκδοθεί από την τεχνική υπηρεσία, από την υπηρεσία δόμησης του Δήμου Κοζάνης, και προχωράει και η έκδοση των αδειών δόμησης. Ο προϋπολογισμός που είναι 49 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει τρία κτίρια. 9 εκατομμύρια ευρώ, τα δύο κτίρια των εκπαιδευτηρίων και το πολύκεντρο, θα έλεγα, ένα κτίριο πολλαπλών χρήσεων, που μεταξύ των άλλων θα είναι και το διοικητήριο και ένας περιβάλλον χώρος, περίπου 200 στρέμματα, αποτελούν αυτό το πακέτο των έργων που ονομάζεται με την έκφραση Πανεπιστημίου Πολυδυτικής Μακεδονίας και υποβλήθηκε στο ΠΕΠ.